Μην φύγετε! Τις φέραμε, αντί να σε παίρνουμε τώρα. Χιλιάδες είναι οι ξένοι τουρίστες που επισκέπτονται και φέτος στη Ζάκυνθο, γνωρίζοντας από κοντά τα διασημότερα αξιοθέατά της. Κι όμως υπάρχουν και μέρη που δεν αποτελούν πρώτο προορισμό του νησιού, ωστόσο τραβούν το ενδιαφέρον των τουριστών για έναν απλό λόγο. Κλείνουν μέσα τους τις παραδοσιακές ζακυνθινές γεύσεις. Ένα από τα σημεία αυτά είναι και η λαϊκή αγορά της Ζακύνθου, την οποία επισκέπτονται ολοένα και περισσότεροι τουρίστες, αναζητώντας τοπικές γεύσεις και προϊόντα. Δεν είναι αυτός που θέλει να είναι τουρίστας. Δεν είναι ότι θα έρθει να πάρει ντομάτες και πατάτες σε ποσότητα, αλλά θα έρθει να πάρει κάποια άλλα πράγματα. Κάποια που έχουμε συσκευασμένα, κάποια που έχουμε κάποιες ειδικές άδειες, όπως είναι τα παξιμαδάκια τώρα που έχουμε βάλει στη λαϊκή, έχουμε πλουτίσει τα προϊόντα μας, συν τα φρούτα της εποχής. Οι Βορειοευρωπαίοι, οι Ρώσοι και οι Ασιάτες αγαπούν τα μεσογειακά φρούτα που μπορούν να απολαύσουν επιτόπου όπως τα ροδάκινα, τα κεράσια και τα βερίκοκα. Καθώς όμως η λαϊκή αγορά του νησιού εμπλουτίζεται και με μικρές ποσότητες από χειροποίητα, τυποποιημένα προϊόντα, δείχνουν να ενδιαφέρονται και για αυτά. Προτιμούν τα γλυκά, μαρμελάδες, πορτοκάλι, σίκο, το κεράσι, το γλυκό κεράσι και περγαμόντο, νεράτσι. Και από εδώ παίρνουν ρίγανες, δυόσμο, χαμομήλι, ματζουράνα, λουίζα. Οι δύο ομάδες τουριστών που επισκέπτονται τη λαϊκή αγορά της Ζακύνθου μέσω των μεγάλων tour operators διαδίδουν την εμπειρία τους στο διαδίκτυο και προτείνουν ανεπιφύλακτα μια επίσκεψη στη μικρή αλλά ολοζώντανη λαϊκή. Το ίδιο συμβαίνει και με τους μεμονωμένους τουρίστες που δείχνουν εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον. Από τους ξένους, ναι, έχουν ενδιαφέρον. Θέλουν, το ζητάνε το ζακυθινό, το ντόπιο πράγμα. Προτιμούν κάτι το σπάνιο. Ας πούμε, όταν δεν υπάρχει έστω και το κολοκυθάκι, το προτιμάνε. Ή το κρεμμύδι, το μπελουσιώτικο, εκείνο ζητάνε περισσότερο. Ωστόσο, δεν πρόκειται για τυχαίο γεγονός. Οι παραγωγοί κατάφεραν να φτάσουν σε αυτό το σημείο μόνοι τους, με δική τους πρωτοβουλία και χωρίς σημαντική στήριξη. Το πρώτο βήμα ήταν η αύξηση της παραγωγής από τους ίδιους τους αγρότες, ωστόσο έβλεπαν ότι δεν μπορούσαν να τη διαθέσουν ολόκληρη και βέβαια δεν υπήρχε ενδιαφέρον από τους ξένους επισκέπτες. Αλλά σε μια έρευνα που κάναμε στα ξενοδοχεία, είδαμε ότι δεν ξέρανε πού είναι η λαϊκή. Δεν υπήρχαμε πουθενά σε κανένα έγγραφο σε κάτι ότι υπάρχει λαϊκή. Αναλάβαμε τότε από μόνοι μας να προχωρήσουμε, γι' αυτό δημιουργήσαμε τη Farmers Market Zande, για να βγούμε προς τα έξω. Το αποτέλεσμα είναι τα τοπικά αγροτικά προϊόντα του νησιού να έχουν βρει ένα νέο απρόσμενο σύμμαχο προβολής, τους ίδιους τους παραγωγούς. Με λιγοστά μέσα και τεχνικές γνώσεις κατάφεραν να αναδείξουν την τοπική παραγωγή και την αγροτική κληρονομιά της Ζακύνθου σε ξένους επισκέπτες που πλέον αναζητούν οι ίδιοι τη λαϊκή αγορά και τα εκλεκτά της προϊόντα.